Είμαστε με τον Δήμο Καραμπεάζη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με την αυτοδιοικητική κίνηση μπροστά του Παναγιώτη Χριστόφα. Κύριε Καραμπεάζη, είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση. Ποιος είναι ο λόγος που σας οδήγησε να επιλέξετε τον Παναγιώτη Χριστόφα ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου? Γεννήθηκα στη Μυτιλήνη. Μετά από 4 χρόνια σπουδών στην Καβάλα, τέλειωσα ηλεκτρολόγος μηχανικός. Αποφάσισα να γυρίσω στον τόπο μου. Δούλεψα κάποια χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Μετά πήρα την απόφαση να ανοίξω ένα μαγαζί εστίασης εδώ, να επενδύσω στον τόπο μου, να μείνω, να παντρευτώ, να κάνω ένα μικρό παιδάκι τώρα. Και βλέποντας τον τόπο να μην προχωράει όπως θα το ήθελα για να μπορέσει να λειτουργήσει και η επιχείρησή μου, επέλεξα έναν άνθρωπο που θα είχαμε κοινούς στόχους, κοινό όραμα για την πόλη και για το Δήμο. Και αποφάσισα να είμαι υποψήφιος με τον Παναγιώτη Χριστόφα στην ανεξάρτητη αυτοδιοικητική κίνηση που κάνει. Σε περίπτωση που εκλεγείτε δημοτικό σύμβουλος και δεδομένου ότι ασχολείστε εδώ και αρκετά χρόνια με την εστίαση και το σύλλογο Ασπίδα, ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα θέτατε προκειμένου αυτή η πόλη να γίνει πιο λειτουργική και πιο φιλόξενη και για τα καταστήματα εστίασης? Τα τελευταία 5 χρόνια που ασχολούμαι σαν γραμματέας πριν και σαν αντιπρόεδρος τώρα στο σύλλογο εστίασης, έχουμε έρθει πολλές φορές είτε σε σύγκρουση και σε επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση για να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα για τα μαγαζιά μας. Βασικό μέθημά μας να είναι καθαρή η πόλη για να μπορούμε να έχουμε ευχάριστα τους πελάτες μας στα μαγαζιά και σίγουρα μια σωστή στροφή προς τον τουρισμό για να έχουμε περισσότερο καιρό κόσμο στο νησί και να μπορούμε να δουλέψουμε όπως πρέπει, όπως δουλεύουν τα υπόλοιπα νησιά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι πάρα πολλά καταστήματα εστίασης έχουν κλείσει, αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι παρεμβάσεις εκείνες που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο Δήμου προκειμένου να έρθει μια επανάκαμψη στον κλάδο? Κοιτάξτε να δείτε, οι παθογένειες της εστίασης αυτή τη στιγμή σίγουρα είναι σε πανελλήνιο επίπεδο, αλλά βοηθώντας τοπικά οι Δήμοι, οι περιφέρειες θα μπορούσαν να απαλύνουν, να το πούμε έτσι, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μαγαζιά, φροντίζοντας για την καθημερινότητα, όπως σας είπα και πριν, να στοχεύσουμε σε περισσότερο τουρισμό ώστε να υπάρχει μεγαλύτερος τζίρος στα μαγαζιά μας και γενικά ότι ελάφρυνση θα μπορούσε να γίνει προς τα μαγαζιά. Για παράδειγμα, τον τελευταίο καιρό, όπως είδαμε για πάρα πολλούς μήνες, υπήρχε το έργο της προκυμαίας. Ζητούσαμε κάποια ανταποδοτικά. Θεωρώ ότι ο Παναγιώτης ακούει τέτοια πράγματα και θα βοηθήσει τους καταστηματάρχες να λειτουργήσουν πιο σωστά τα μαγαζιά τους. Γιατί επιλέγουμε μπροστά? Πρώτος λόγος θεωρώ είναι ότι το μπροστά είναι ένας καθαρά ανεξάρτητος αυτοδιοικητικός συνδυασμός. Άποψή μου ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κομματικές ταμπέλες στην αυτοδιοίκηση. Ο καθένας μπορεί να έχει την κομματική του ταυτότητα, αλλά όταν μπαίνουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που πρέπει να αποφασίσουμε το καλό του τόπου μας, πρέπει να έχουμε κοινούς στόχους, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένας. Ο Παναγιώτης σίγουρα έχει γνώση των πραγμάτων, από τη δουλειά του κιόλας, σαν πολιτικός μηχανικός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα τα τελευταία χρόνια τον βλέπετε να γυρνάει μες στην πόλη με τα πόδια. Σίγουρα έχει εντοπίσει τα προβλήματα. Σίγουρα ξέρει πώς να τα επιλύσει, έχοντας περάσει και τη θητεία του σαν αντιπεριφερειάρχης τον τελευταίο καιρό. Νομίζω είναι ο πλέον ικανός να είναι στο τιμόνι αυτής της πόλης, αυτού του Δήμου και των χωριών μας.